Παναγία μας. Ποτέ δεν είναι καλύτερη. Τον κόσμο. Και ιδιαίτερα βέβαια. Τους Χριστούς. Και αυτούς τους χριστιανούς που έχουν πίστη. Στο πρόσωπό της. Στο μεγαλείο της. Η μοναδική δυνατότητα της πρεσβείας προς το Θεό είναι η μητέρα όλων εκείνων που πιστεύουν στον Υιόν της και Θεό. Εκεί βέβαια κάθε πονεμένη καρδιά και πνιγμένη από στεναχώρια, από πόνο, από διάφορες θλίψεις, ποικίλες, μεγάλες, μικρές. Όλοι καταφέρουν στη μητέρα του Ελέους και των πτυρμών και σηκώνουν και τα χέρια τους σε ηκεσία και δέηση και από τα βάθη της καρδιάς των δέονται και παρακαλούν να μεσητεύσει, να απλώσει την αγάπη της, τη μητρική, τη στοργή της, να βοηθήσει το ταχύτερο. Όσες και πόσες καρδιές και πόσα χέρια δεν σηκώνουν και πόσα μάτια δεν λένε και δεν τρέχουν δάκρυα, παρακαλώντας την να σπεύσει σε ηκεσία προς τον Θεό, να βοηθήσει το πρόβλημα, την υπόθεση, την ανάγκη, τον κίνδυνο και τόσα άλλα. Αυτή είναι και η έφορος, αυτή είναι η προστάτης, ιδιαίτερα σε αυτόν εδώ τον Άγιο Τόπο, λέγεται Άγιον Όρος, αλλά και όπου λατρεύεται το όνομα του Αγίου Θεού και το δικό της, το γνήσια και ορθόδοξα, πόσο απλώνεται και γίνεται αρρωγός και βοήθεια πολλές φορές ως αστραφή ενεργή. Σε αυτήν αναποθέτουμε πάντοτε τις ελπίδες μας με πίστη. Βέβαια η πίστη μας πρέπει να είναι ανάλογη με το ύψος της αξίας της. Πολλές φορές όμως, πατέρες μου, γονατίζει αυτή η πίστη από το βάρος κάποιου πειρασμού και σαν να τυφλώνεται αυτό το πτυχίο της ψυχής προς την μητέρα του Θεού και σαν να μην μπορεί να μας βοηθήσει και κατεβαίνουμε πολύ χαμηλά, χαμηλά, όχι και αυτό είναι προς προσβολή βέβαια της Αγιωτάτης μητέρας μας, γιατί σαν να χάνουμε τον προσανατολισμό μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε ενώ το φως είναι μπροστά μας. Αλλά πρέπει να έχουμε κάτι το πολύ μυστήριο στα μάτια της ψυχής, να εισχωρεί βαθύτερα και να μοιείται ακριβώς το πώς διατίθεται αυτή η τιμιωτέρα του Θεού και ο δοξωτέρα συγκλήτου του Θεού. Που αν έλειπαν
από την ζωή των ανθρώπων. Οι μεσητείες της, οι παρακλήσεις της, η προσωπική της παρουσία, η αόρατη, δεν ξέρω κι εγώ ποια θα ήταν η απόφαση του Θεού. Σε αυτή λοιπόν όλοι μας και πρωτίστως εμείς το κατά κάποιο τρόπο αναξίως, τελείως, βρισκόμεθα ένα σκαλοπάτι παραπάνω, όχι από αλεκτριών του Θεού, ποιος μπορεί να το πιστέψει αυτό, αλλά οι συγκυρίες, το θέλημα του Θεού μας φέραν σε αυτό το ένα σκαλοπάτι παραπάνω, για να λέμε δύο λόγια, δύο νοθεσίες, μια ευθύνη πάνω στην καθοδήγηση τόσων και τόσων ψυχών. Δεν ξέρω προσωπικά για μένα ποια θα είναι η κρίση η φοβερή του Θεού, γιατί κάνω το δάσκαλο, ενώ εγώ δεν διδάσκω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι ταπεινολογία, αλλά είναι να πιστεύουμε μια πραγματικότητα. Και κατά τον Απόστολο Ιάκωβο που συμβουλεύει και νοθετεί, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, διότι θα πάρετε περισσότερο κρίμα επάνω σας. Διότι δεν φτάνει που θα κρυθούμε σαν χριστιανοί, σαν μοναχοί κλπ. Και σαν υποτίθεται λίγοι. Έχουμε και επιπλέον ότι κάνουμε και το δάσκαλο. Βέβαια ακούγονται πάρα πολλά κηρύγματα. Πάρα κηρύττουν οι άνθρωποι, λένε πάρα πολλά. Ιερωμένοι, απάμονος, από υψηλές θέσεις κλπ. Ο κόσμος έχει πάρα χορτάσει από λόγια. Εκείνο που έχουμε ανάγκη, όπως το έχουμε όλοι διαπιστώσει, έχουμε ανάγκη από ένα άφωνο κήρυγμα. Αυτό που μετράει, υπό την έννοια ότι δεν ακούμε φωνή, αλλά ακούμε μια αόρατη φωνή, ένα αίσθημα, ένα κήρυγμα αισθήσεως. Όταν ένας άνθρωπος έχει αρετή και χωρίς να μιλά, μιλάει μόνο του. Αυτός ο ίδιος είναι ένα κήρυγμα. Διότι έχει αρετή απάνω του αυτός ο άνθρωπος. Έχουμε όλοι συναντήσει τέτοιους ανθρώπους. Και ενώ πλησιάζεσαι έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι ερωμένος και αυτά. Και αντί για ωφέλεια παίρνεις βλάβη, και επικοινωνείς με έναν άνθρωπο, είτε ερωμένο είτε μη, και αισθάνεσαι μία ωφέλεια να βγαίνει από αυτόν τον άνθρωπο και να πέφτει επάνω σου και να γίνεσαι πιο ευλαβής, πιο θεοφοβούμενος, σου δημιουργεί έναν έλεγχο μέσα σου και λες, για κοίτα εδώ, αυτός ο άνθρωπος είναι λαϊκός και έχει τόση ακρίβεια στη ζωή του, στις σκέψεις του, στα πάντα του. Και εγώ κάνω το δάσκαλο και καμιά φορά βρίσκομαι και εξομολόγος, εξομολόγος του και λέω, τι να εξομολογήσω, που αυτός είναι πάρα πολύ καλύτερος από μένα. Αλλά το καθήκον και η υποχρέωση του αξιώματος σε κάνει να τον ακούσει. Αλλά θέλω να πω ότι γεννιέται ωφέλεια από αυτό το κήρυγμα της παρουσίας ενός αναρέτου ανθρώπου. Ήμαθα μοναχή και σαν μοναχή κατά τον Αβάησα τον Σύρο που λέει ότι ο μοναχός, όταν αγρυπνά, όταν προσεύχεται με νυφαλιότητα, όταν προσεύχεται με καθαρό νου,
και επικοινωνεί με το Θείο. Αυτόν τον άνθρωπο μην τον δεις μέχρι σαν άνθρωπο, αλλά ως άγγελο Θεό. Τι θέλει να πει με αυτά τα πράγματα ο Άγιος? Θέλει να πει ότι τον αγρυπνεί κανένας και να προσεύχεται. Με νύψη, με προσευχή, με μελέτη δύο πραγμάτων. Αγιώνεται. Γίνεται πνευματικός. Έτσι και έτσι, εφόσον θα συνεχίσει αυτό, την αγρυπνία. Μα δεν είναι μόνο αυτή η αγρυπνία, γιατί πολλές φορές καθήκοντα μας αναγκάζουν να βρισκόμαστε πότε εδώ, πότε εκεί. Τότε τι πρέπει να κάνουμε? Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, να έχουμε αδιαλείπτως την ύψη. Να έχουμε την προσευχή, να έχουμε εκείνη τη διδασκαλία και τον τρόπο επικοινωνίας με τον Θεό. Να επικοινωνούμε με τον άλλον κόσμο, με τον κόσμο τον αγγελικό, με τον κόσμο της αιωνίου ζωής, με την θριαμβεύουσα Εκκλησία. Να επικοινωνούμε με τα άνω σχόμενες καρδίες. Εκφωνεί ο διάκονος. Βέβαια, έτσι πρέπει. Όπου και αν βρεθούμε, είναι τόσα τα μέσα. Η πρόκληση. Βέβαια, είναι δύο οι προκλήσεις. Μία είναι της αμαρτίας και μία είναι της ανόδου προς το Θεό. Όταν βλέπεις την κτήση, όταν βλέπεις και τα έργα των ανθρώπων, που είναι πολλές φορές με τέτοια επιστήμη φτιαγμένα, και λες να πώς τα έφτιαξαν αυτοί αυτά τα πράγματα. Ποιος τους έδωσε τη σοφία, ποιος τους έδωσε τη δύναμη να τα κάνουν όλα αυτά. Τι εκφράζουν όλα τα έργα τους, τα επιστημονικά. Δεν εκφράζουν ότι έχουν σοφία, έστω κατά κόσμο, αλλά δεν είναι ότι δεν έχουν, δεν έχει σχέση με τη σοφία που δίνει ο Θεός, καταπλήκηση στον άνθρωπο. Γιατί εφόσον είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, πλασμένος, πώς να μην κάνει έργα τα οποία να μαρτυρούν τη σοφία του Θεού. Υποτίθεται τώρα. Μία νύχτα να περάσει κανείς, να έχει απέναντί του μία πολιτεία, αν όχι τις δικές μας, τις Ελλάδος, αλλά τις ξένες, πες ότι τη Νέα Υόρκη ή μια άλλη πολιτεία, είναι κάτι το φασμαγωγικό, είναι κάτι το καταπληκτικό. Και λες, πώς θα είναι η Άννα Ιερουσαλήμ, πώς θα είναι, αν αυτό το πράγμα που βλέπω είναι τόσο θαυμάσιο και πανέμορφο και κάποιος έρχεται και το κοιτάζει. Και να μπορεί να γίνει χώρια εκεί μέσα, σε αυτή την πολιτεία. Όμως, σφαιρικά δείχνει αυτό, που από αυτό μπορεί να ανεβείς πιο πάνω. Αλλά και αυτό λες, ένα χειρόν ανθρώπων. Ναι, έτσι είναι. Αλλά ποιος το έκανε, ποιος έδωσε σε αυτό τον χωματένιο, τον άνθρωπο που δεν έχει πέρα από την ψυχική του υπόσταση που είναι πνοή του Θεού. Τ' άλλο είναι χώμα, είναι μια δυσοδεία. Μεταφέρουν ένα, και εγώ λέω πώς να το πω, μέσα μας. Έχουμε τόσα πράγματα που δεν είναι καθόλου όμορφα και στην οσμή όμορφα. Και όμως τα μεταφέρουμε και μέσα σε αυτό το σκεύος που εσωτερικά είναι, δεν έχει καμιά ομορφιά στα μάτια, στο οπτικό. Και όμως περιπλεί μια ψυχή με τόση ανωτερότητα, με εικόνα Θεού, νοή του Θεού, κάτι που και ο Χριστός το διάλεξε και το πήρε και μίλησε στην ανθρωπότητα και μίλησε για τον Πατέρα, μίλησε για το Άγιο Πνεύμα, μίλησε για το προσυπόστατο της Θεότητας,
μας μίλησε εκείνα που δεν ξέραμε. Γιατί κατοικούσε, γιατί ο κόσμος βίωνε και μουρμιώνει σε ένα σκοτάδι αγνωσίας Θεού κλπ. Και ήρθε αυτό το φως στον κόσμο και μας δίδαξε για τον πατέρα μας, τον Άγιο, που, που με την αγάπη του μας προστατεύει και μας δίνει ό,τι έχουμε, αυτός μας τα δίνει. Εμείς δεν έχουμε τίποτε. Γιατί γεννηθήκαμε εκ του μηδενός και πάλι όχι στο μηδέν επιστρέφουμε, αλλά επιστρέφουμε στον πατέρα μας πίσω. Εξήλθαν εκ του πατρός μου και λήθηκαν στον κόσμο και πάλι αφήνει τον κόσμο και πορεύουν προς τον πατέρα μας, μιλάει ο Χριστός μας. Γι' αυτό λοιπόν σαν μοναχοί που είμαστε και το λέω πρώτα για τον εαυτό μου, τον αμόναχο και λέω τι πρέπει να κάνουμε να ανταποκριθούμε στις γνώσεις που έχουμε. Διότι ανάλογα με τον πλούτο της γνώσης που έχουμε θα κριθούμε. Αυτό είναι που μετράει. Εάν μετρούσαμε και σκεφτόμασταν τι μέλη γενέστε με το κλείσιμο, με το κλείσιμο των ματιών μας, των σωματικών. Αυτό πρέπει να το έχουμε αδιάνυτα. Και να λέμε, θα κοιμηθώ, θα ξυπνήσω. Και να ξυπνήσω μετά με τα μάτια και όχι με αυτά που έπαιζε και τη νύχτα. Τι θα δω. Και τι μέλη γενέστε όταν εγώ παρουσιαστώ μπροστά στο Θεό. Βέβαια δεν θα τολμήσει κανείς να μιλήσει, γιατί φραγίσετε πάνω στόμα μια αγωνία που φραγίσεστε. Ναι, πράγματι, κανένας δεν μπορεί να φοβηθεί, γιατί όλοι είμαστε γεμάτο από ελλείψεις. Ελλείψεις πράγματι και ιδιαίτερα εμείς που διευθύνουμε τους άλλους, προσωπικά ξεκινώ από τον εαυτό μου, που έχω τρομερές ελλείψεις στην εκπλήρωση του καθήκοντος ως προς την ωφέλεια και την δόση προς τους άλλους, προς τον πλησίον. Γιατί είναι και αυτό η δεύτερη εντολή του Χριστού Θεού, ότι να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, έχουμε αγαπήσει τον συνάδελφό μας σε αυτό το σημείο που να δώσουμε τον εαυτό μας, βέβαια με διάκριση, διότι όταν γίνει κάτι αδιάκριτο, όσο καλό και να είναι αυτό, δεν θα βγάλει καλό και για τον άλλο και για τον εαυτό του κανένας. Θέλει παντού μέτρο. Αν δεν έχουμε μέτρο, δεν γίνεται τίποτε το όμορφο. Πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει και ποτέ, όπως ξεκίνησα με τα λίγα λόγια που συνεχίζω να λέω για την Παναγία μας. Είμαστε τόσο ταλέποροι που πέφτουμε επάνω της και ζητάμε την μητρική της στοργή να κατευθύνει τη ζωή μας, τις υποθέσεις μας. Ξέρω βασανιζόμαστε από πολλά. Όλοι μας γενικά. Κάθε ένας έχει τον μερίδιό του. Έχει τον χώρο και τον τόπο που κινείται και ενεργεί. Και πρέπει να την παρακαλούμε συνέχεια να μας βοηθήσει στα προβλήματα, τόσο τα προσωπικά όσο και γενικότερα. Και να έχουμε την ελπίδα μας, την πίστη μας και να λέμε δεν θα με αφήσει πάλι. Και όπως πιστεύετε εμείς το γίνεται. Πιστεύεις ότι ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται δια Αγίου Πνεύματος, δια της Εκκλησίας, δια της Ιεροσύνης, σώμα και αίμα Χριστού. Αν το πιστεύεις, έτσι και σου γίνεται. Ιδέα και δεν το πιστεύεις.
θα σου γίνει άρτος και ίνος και τα πράγματα. Πιστεύεις πως δεν είναι ότι διαπίστως και τη γονή σου, τη βασιλεία, επέτυχων επαγγελιών, έφραξαν στόμα των νερών και τόση μια τόση σειρά κατορθωμάτων. Πώς γίνονται όλα αυτά, μόνο διαπίστεως. Πιστεύεις ότι πετάς με το αεροπλάνο και σε κρατάει ο Θεός. Γιατί άμα δεν σε κρατήσει, πού θα πας. Πιστεύεις πως το σύμπαν κρατείται στο κενό, χωρίς κήρυγμα από κάτω. Και αυτό κινείται τόσο επιστημονικά φοβερά σοφά και λειτουργεί τόσο σπουδαία. Εμείς ζούμε σε ένα φάρμα λειτουργίας της σοφίας του Θεού, μα δεν ξέρουμε. Είμαστε τόσο τυφλοί και πρώτος εγώ, που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Κι όμως είναι πραγματικό. Με αυτή την πίστη να βαδίζουμε και να μην προτρέχουμε με ανυπομονησία. Βέβαια στηρίζεται και αυτή σε γεγονότα, σε πραγματικότητες. Και δημιουργείται βέβαια αυτό το λύγισμα μας πάλι και τούτο. Και σε αυτό έχουμε παράδειγμα. Και ο Χριστός μας διδήγησε σηκώνοντας το σταυρό. Αλλά να που ο Κυριναίος φτάνει και του τον παίρνει και τον ελαφρύνει στον έφεσμα του Γολγοθά. Το πώς κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται στη ζωή αυτή και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που γνώριζαν τον Θεό αγωνίζονται όλοι, λίγο πολύ, όλοι αγωνίζονται και ιδιαίτερα οι μοναχοί. Γιατί για να εκλεγούν από τον Θεό, να έχουν κλείσει προς τη μοναχική αφιέρωση, στο να δοθούν στη λατρεία του Θεού, είναι διαλεγμένοι από τον Θεό. Θα μου πεις τώρα, γιατί μας διάλεξες Θεέ μου τη στιγμή που ήξερες ότι είμαστε μηδενικά, σαβούρες, γιατί τι καλό έχουμε πάνω και μας διάλεξε από τόσους καλύτερους ανθρώπους, όπως αντιλαμβανόμεθα στην πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν τόσο και τόσο καλύτεροι άνθρωποι. Πώς αυτούς τους άφησες και πήρες υποτίθεται εμένα και είδες απάνω μου. Και όταν με διάλεξες όμως την αμαρτία και δεν ήξερα που πάω και με πιάνει το θαυματολογικό σου χέρι και περνάω αυτό τον ποταμό και με περνάς αντίπερα. Με πας στο άγιον όρο, στο μοναστήρι και μου λες, να, εδώ, δούλεψέ με και θα σου δώσω ένα κατοστάρικο. Αυτή η εκλογή, αυτό το κάλεσμα, δεν είναι τυχαίο. Ο μοναχός, όσο και να είναι ξεπουλημένος από αρετή και λοιπά, δεν πάβει να έχει συνείδηση χριστιανική, μοναχική, να τον τρώει το σαράκι. Όχ, εδώ δεν έκανα καλά. Όχ, άφησα τον κανόνα μου. Δεν πρόσεξα αυτό τον οργισμό. Εκείνο το άλλο. Έχουμε ένα μαρτύριο ακούσιο, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο δεν πήγα νόμιζα ότι θα πω σε μαρτύρια. Νόμιζα ότι μέσα στη μοναχική πολιτεία θα έχω οράματα, θα έχω πνευματική χαρά, θα έχω γαργίες, μα κι αυτά γίνονται βέβαια στην προσευχή, στην επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά το πλήστο είναι πολύ μεγάλος ανήφορος, κοπιαστικός, αγκαθόδης, πετρώδης, ανώμενος, πειρασμικός,
τα βάρδια δυναμία, το ένα, το άλλο, συνθέτουν ένα ανέβασμα, πολλές φορές, τρομερό. Δεν το ξέρω όμως. Αλλά πήγα μέσα σε αυτό, χωρίς να γνωρίζομαι από την αγάπη του Θεού. Και όμως, ο μοναχός δεν είναι άλλη συνείδηση. Καθώς και οι χριστιανοί που έχουν φώτιση και γνωρίζουν την σωτηρία, αλλά οι μοναχοί το κάτι άλλο. Αυτό μας βοηθά πάρα πολύ. Γιατί αν ήμασταν στον κόσμο, θα κάναμε τόσα και τόσα αμαρτήματα, δεν θα είχαμε τέτοια συνείδηση. Θα τα παίρναμε πολύ δυνατά τα πράγματα. Θα λέγαμε του το τυχαίο, εκείνο περιστατικό, ενώ τώρα λέμε για τις αμαρτίες μου, για την απροσεξία μου έγινε εκείνο το άλλο. Εγώ φταίω. Βλέπετε, θα έρθει, θα αρρωστήσω. Μα ξέρω να προσευχηθώ. Το έχω διδαχθεί. Ξέρω που θα πάω. Γνωρίζω κάπως την τέχνη. Σκέπτομαι το Θεό. Ο φόβος του Θεού που καλλιεργήθηκε βοηθάει, φωτίζει την προετοιμασία της εξόδου. Και ο Θεός επιτρέπει το πλήστο να έχουμε παιδεία πρώτου θανάτου. Για λαμπικάρισμα. Για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα καλύτερα με τον Θεό. Το χρέος να σβήσει. Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε με την μοναχική ευλογή που έγινε. Γι' αυτό κάθε, ο τελευταίος μοναχός, λένε οι πατέρες ότι ισοδυναμεί και περισσότερο με τον καλύτερο λαϊκό. Γιατί άφησε τόσα σπουδαία και ήρθε στο μοναστήρι. Άφησε την ελευθερία του, τους γονείς του, τους φίλους, ό,τι ο κόσμος προσφέρει σαν απόλαυση και ψυχολογία. Συνείδηση πολύ απλή και αραχνώδη κλπ. Και έτσι η ζωή κυλάει στον φαρδί δρόμο. Ο μοναχός όμως ζει κάτω από ένα μαρτύριο συνειδήσεως. Άρα λοιπόν, ο δρόμος, αν τον κοιτάξουμε λίγο, είναι φιλοφόρος. Αρκεί να κρατήσουμε όσο μπορούμε το σταυρό, πότε λυγίζει από εδώ, πότε από εκεί, να μας πέσει, να μας πλακώσει, να μας μπερδικλώσει. Αλλά εμείς πρέπει να προσέξουμε όσο μπορεί, να μην μας ξεφύγει, να έχουμε υπομονή, να προσευχόμαστε. Να ζητάμε μακροθυμία, να μην κρίνουμε εύκολα, να μην καταδικάσουμε, να συμπαθούμε. Να παρακαλούμε στην προσευχή μας για όλους. Ακόμα και για αυτούς που δεν βρήκαν σωτηρία. Για αυτούς που βρίσκονται σε άλλο μαρτύριο της αιωνιότητος, έχουν περάσει το γεφύρι, πήγαν απέναντι και τώρα υποτίθεται ότι απέτυχαν προς το παρόν. Και για αυτούς να παρακαλάμε το Θεό, στην προσευχή μας να τους ελεήσει ο Θεός, να τους σώσει, να τους δώσει την ελπίδα. Την ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε τον κανόνα, να τους δώσει άνεση, όπως έρχεται η Εκκλησία την ημέρα ιδιαίτερα της Πεντηκοστής. Εγώ σκέφτομαι ότι θα πάω εκεί και λέω κάποιος θα βρεθεί να κάνει μια προσευχή και για μας που θα είμαστε, λέω εκεί. Είμαι στα προχθές στο Συλλήτουργο και σε εκείνη τη στιγμή που λέει ο διάκονος, σώσον Κύριε τους ευσεβείς. Ένας διπλανός παπάς, όχι της μονής μας, γιατί λέει μόνο για τους ευσεβείς και όχι και για τους ασεβείς, να φωτιστούν
και να γνωρίσω και να επιστρέψω στον Θεό. Να και εγώ ρώτησε τον δικό σου γέροντα, που είναι και θεολόγος, σε απαντήσει. Θέλω να πω ότι να μην δυσμονούμε τους ανθρώπους, γιατί εμεί γυρίζουμε στο εξωτερικό και βρισκόμασταν μέσα σε μία κατάσταση πολυεθνική, πολυθρησκευτική, πολυδαιμονισμένη. Χίλια δύο πράγματα. Εγώ κάθομαι και τους κοιτάω. Μαύρους, μελαψούς, κίτρινους, κόκκινους, άσπρους, ό,τι, όλα τα δείγματα έχει εκεί. Όλες οι θρησκείες. Μέσα τους έχει κάποιο σαν δικό του κόσμο. Φορεύεται. Εδώ, εκεί. Και πέρα μας, μέσα αυτοί οι άνθρωποι τώρα, γεννηθήκανε έτσι. Βρεθήκαν σε αυτή την κατάσταση. Αν εσύ σου έδωσε ο Θεός μια σταγόνα φώτης, ίσως την έδεσε για τον εαυτό σου μόνο. Δώσ' μου και σε αυτόν που δεν ξέρει τι. Μα δεν θα μ' ακούσει. Μα δεν ξέρω τη γλώσσα του. Μα δεν πλησιάζεται, είναι επικίνδυνο. Μα υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσεις, να του δώσεις. Είναι προσευχή. Παρακαλώ τον Θεό να τον βοηθήσει, να τον λυπηθεί, να τον φωτίσει, να του δώσει αυτό που χρειάζεται. Για να μην χαθεί και αυτός ο άνθρωπος. Όλοι είμαστε πλάσματα του ενός Θεού. Τι έχουμε περισσότερο από αυτή την ψυχή, από αυτόν τον άνθρωπο. Αν εγώ είμαι στη θέση του, πόσο ευτυχής θα ήμουν κάποιος να έχει μια άλλη θέση που να μπορούσε να βοηθήσει. Όλα αυτά συνθέτουν την αγάπη προς το νησί. Όταν βλέπουμε τους Αγίους και ιδιαίτερα το όνομα Ισάρτων Σύλλο, που λέει ότι οι Άγιοι φτάνανε από την πολύ τους αγάπη, δια της επικοινωνίας με τον Θεό, δια της νύψεων και της επαφής της ιδιαίτερης με το Θεό, διότι είναι προνόμιο των Αγίων, να έχουν χαρίσματα διαφορετικά από τα δικά μας. Να προσεύχονται και για την πτήση ολόκληρη, και για τα ζώα, και αυτά πονούνε όταν πληγώνονται, όταν αλληλοτρόβονται, δεν πονούνε. Ακόμα και ένα δέντρομα του κόψεις κάνει ένα κρακ. Και αυτό βγάζει μια φωνή. Όλοι οι άνθρωποι έχουν να πονούν και όλα τα πράγματα με το δικό τους τρόπο. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα συλλάβουν στον μυαλό μου, θα γίνουν συμπαθείς προς πάσα κατεύθυνση. Και πώς θα τον κρίνω αυτόν τον άνθρωπο. Σκέπτομαι και λέω μέσα σε ένα νοσοκομείο, όλοι οι ασθενείς οι άρρωστοι, τους βλέπεις όλοι νοσηλεύονται, πονούν και φαίνονται. Μα δεν πρόσεξα και ποτέ δεν είδα ο ένας να κατηγορεί τον άλλον από στην ασθένεια που υποφέρει. Δεν τον λέει θεραπεία. Πήγε για την μοιοπία ή πήγε για την κύψη του μάτου. Ρε πρόσεχε, δεν πρόσεχε στο μάτι σου και το χάλασε. Αν εκείνο θα μου δει εμένα που έκοψε το δάχτυλο όμω στη μηχανησία, δεν πήγε πρόσεχε στο μηχανή και το έβαλε και το πήγε. Ή το στομάτι σου γιατί έτρωγε ό,τι φτάσει και το χάλασε. Έτσι πρέπει να μιλήσει αν ο καθένα αν ρίξει το βάρο στον άλλον. Δηλαδή αυτή είναι άρρωστη σωματικά. Πάντως είναι άρρωστη. Και δεν κρίνει ο ένας, συμπαθούν ο ένας τον άλλο. Συμπαθεί ο ένας τον άλλο και μάλιστα ο άλλος λίγο καλύτερα, τώρα και τον βοηθάει. Όταν πονάει, όταν φωνάζει κλπ. Τον πονάει μέσα του, τώρα είναι από το γιατρό, την νοσοκόμα, ένα ενώ του δεν σκοφέρει. Δηλαδή ο ένας με τον άλλον, άλλος συμπαθιούνται. Μα πνευματικός είναι θα όλοι άρρωστοι.
Και αυτή τη συμπάθεια θα πρέπει να είναι στον υψηλότερο βαθμό, γιατί έχει σχέση με ανώτερη ύπαρξη και σκοπό. Εμείς κάνουμε εντελώς το αντίθετο, πάμε σκρίνει τον άλλο. Ω, εσύ είσαι αμιλής, ω, είσαι λάθιμος, είσαι πρόσθετος, δεν φυλάς αυτά, δεν τηρείς εκείνο, αν και εκείνος αν μα και εσύ είσαι καλύτερο. Γιατί ποιος μπορεί να πει πως δεν είναι αμαρτωλός. Ο Μέχρης Βασίλειος λέει ότι γυναίκα ούτε έχνω και παρθένος ούτε μη. Δεν θέλει να πει ο Άγιος. Ναι, δεν αμάρτησα σωματικά, αλλά και πνευματικά, διανοητικά, καρδικά δεν είναι εντάξει. Με τους λογισμούς, με τη φυσική επιθυμία, με το ένα με το άλλο. Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι διατήρησε την καρδιά του καθένα. Όλοι λίγο πολύ έχουμε πάθει φόλα και από μέσα είμαστε άρρωστοι. Δεν θα πρέπει να συμπαθούμε ο ένας τον άλλον όπως η σωματικός άρρωστη. Αν αυτό το κάνουμε στη ζωή μας, δεν θα κατακρίνουμε. Ή κατακρίνουμε κατακρίνοντας ο ένας τον άλλον. Σκεφτείτε ποια εντολή του Χριστού θα κατορθώνουμε. Και δεν θα φοβόμασταν την κρίση του Θεού. Εφόσον δεν κρίνεις, δεν θα κρίνεις. Ενώ μέτρο, μετράς θα σε μετρήσει, λέει ο Χριστός. Επομένως, όπως ζυγίζεις τον άλλο, θα ζυγίζεις και εσένα απλώς. Όχι δύο σταθμά και δύο μέτρα, όχι. Και η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και η λογική μας δίνουν αυτή την απάντηση. Λοιπόν, αν υπήρχε η αλληλοσυμπάθεια και η αλληλοεπίγνωση της γενικής ασθένειας που υποφέρουμε, δεν θα μιλούσαμε. Τώρα μιλάμε, είναι το πιο εύκολο που κάνουμε. Σε κάθε συζήτηση, σε κάθε αργολογία μας, δεν λέμε τίποτα άλλο, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε εκείνος, τι μου έκανε, τι έφτιαξε, που κινήθηκε, που πήγε, τι σκέφτηκε, πώς ενήγησε. Σαν να είμαι εγώ σε καλύτερη μοίρα και κάθομαι και τον δικάζω τον άνθρωπο, όπως και μήνα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε μεταξύ άλλων και αυτό που είναι τόσο βασικό. Θυμάστε εκείνο το πατερικό, εκείνο το μοναχό που ήταν αμελής στα κατοίκοντά του, αλλά προσπαθούσε να μην κρίνει κανένα και αν κανείς καμεριζότανε, μαζί το πριν βασιλεύσει ο ήλιος, πήγαινε και συμφιλιωνόταν, του είσαι μετάνοια, του έλεγε ευλόγησον πάτε, μήπως έκανα εκείνο το άλλο και γι' αυτό είσαι σκυτροφός και γι' αυτό δεν ομίλησες σωστά και εσύ τακτοποιήσεις τον λογισμό του και ειρήνευε πριν το βασίλειο μου. Έλαχε και ήρθε να καιρός να φύγει και αυτός από τη ζωή. Οι πατέρες τον γνωρίζαν όλοι. Ήταν γνωστός της πάθειας, την αμελής. Δεν κάνει τίποτα, δεν κατεβαίνει στην εκκλησία, δεν κρατάει κομμωσίνη, τον βλέπουμε, τρώει, κάνει ψάχνει. Και έτσι που μαζευτήκανε γύρω του, να δουν κάποιο σημείο, θα δουν τι θάνατο θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τον είδαν ερημικό, είχε κάποια χάρη στο πρόσωπο. Αυτός όμως ο γνωγός τους είδε την απορία στα μάτια τους. Ναι, αυτοί τώρα μιλάνε μέσα τους. Ότι εγώ γιατί να είμαι έτσι, να φαίνομαι έτσι, ενώ στην πραγματικότητα με ξέρουν διαφορετικό. Και όπως ξέρετε, τους είπε πατέρες, ξέρω τι σκέφτεστε για μένα. Αλλά ένα θέλω να σας πω, αναχωρώντας από τη ζωή, ότι φύλαξα μόνο μία εντολή του Χριστού που λέει ότι μην κρίνετε ή να μην κρυφτείτε. Λοιπόν, ο λόγος του Χριστού δεν πέφτει στο κενό. Δεν λέει τώρα αυτό και θα πράξει κάτι άλλο. Αφού είπε
δεν θα κρίνει τον άνθρωπο που δεν κρίνει τον αδερφό του, και εγώ λέω να, ένα παραθυράκι που μπορώ να πεταχτώ έξω από την κόλαση. Και εγώ δεν θα κρίνω κανένα, είμαι από τα χάλια μου, αλλά δεν θα κρίνω κανένα και θα πω του Χριστού όταν θα με κρίνει, Χριστέ μου, εσύ δεν το είπες αυτό, ότι δεν θα κατακρίνεις εκείνον που δεν κατέκρινε τον αδελφό του. Αυτό με τη βοήθειά σου προσπάθησα να το τηρήσω. Τώρα θα με κρίνει, ο Χριστός τι θα πει. Ναι, βεβαίως, είναι δίκαιο και δεν θα σε κρίνω. Πέρασε μέσα. Αυτό πιστεύω, λέει. Βλέπετε, πάλι το πιστεύω εδώ. Έτσι το πιστεύω. Και τον είδα ήρεμο, γαλήνιο να φεύγει από τη ζωή. Και λένε οι πατέρες, όλοι μέσα τους, εδώ την πατήσαμε. Αυτός βρήκε τον πιο εύκολο δρόμο να μπει στον παράδεισο. Όλα αυτά των πατέρων μας, των ασκητικών πατέρων, η παράδοση, η μοναχική παράδοση, είναι τόσο όμορφη. Έχει τόσο να μας μιλήσει. Κάνει μια τόσο λεπτομερή, έτσι, εξήγηση και ερμηνεία του Ευαγγελίου. Γιατί τι άλλο είναι η ζωή των πατέρων. Είναι η εφαρμογή του Αγίου Ευαγγελίου με το πνεύμα του Θεού. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε τυπώτας εγώ, γιατί δεν έχουμε αυτή τη ζωή που δίνει τη δυνατότητα να το ερμηνεύσουμε. Το κλειδί που ανοίγει και διαβάζει κι εμείς. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να νύφουμε την προσευχή, μην την αφήσουμε πατέρες, γιατί όπως πολλά και σας πω, ότι έτσι διδάχτηκα, δεν το εφαρμόζω, αλλά το διδάχτηκα, ότι πρέπει να λέμε την ευχή συνέχεια. Μόλις ανοίγω τα μάτια μας από τον ύπνο, δεν είναι τίποτα άλλο να έρθει στο στόμα και στο μυαλό μας, παρά το Κύριε Ιησού Χριστέ. Ξεκινώντας έτσι, μα το πρωί που θα σηκωθούμε μετά από την Εκκλησία για τον Διακόνιο, το Κύριε Ιησού Χριστέ. Ξυπνάμε για την αγρυπνία μας, για να κατέφουμε στην Εκκλησία. Το Κύριε Ιησού Χριστέ. Του γέροντος μου και του παππού σε εσύ ζωή, ήταν μια συνευχής, μια λαμπάδα ευχής που ανέβαινε προς τα πάνω. Ήταν μια στήλη φωτός που ανέβαινε μέχρι τον ουρανό. Και από εκεί διοχετιβόταν το φως στην ψυχή του και μας μιλούσε με απλά λόγια, αλλά κυρίως με τη ζωή του. Γι' αυτό είπα, είναι ένα άφωνο κήρυγμα. Η αρετή ενός πνευματικού ανθρώπου. Και έτσι πρέπει να γίνουμε, να μας βλέπει ο άλλος και να παίρνει χάρη και δύναμη, γιατί εγώ το ένιωσα από ανθρώπους πνευματικούς. Και τον ίδιο το πάλι επίσης ένιωσα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και κήρυγμα χωρίς πολλά λόγια και πολλές και πολλά τορνεύματα του λόγου. Γιατί αυτά δεν πληροφορούν. Πληροφορούν τα απλά και ιδιαίτερα να ξέρει κανείς ότι αυτός τα λέει, αλλά τα βιώνει, τα πιστεύει και τα βιώνει. Τότε τα απλά, τα λίγα, γίνονται χιλιάδες, όπως ο Χριστός ευλόγησε τους παιδιάτους και αγόρασαν 5.000 άνδρες χωρίς γυναίκες και παιδιά. Έτσι λοιπόν και τα λίγα, όπως βλέπουμε προσωπικότητες μοναχικές. Δηλαδή ανθρώπους, αυθεντίες, άνθρωποι μοναχοί με αυθεντία Αγίου Πνεύματος, Αγίου Πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι λίγο προστρέχουν σε αυτούς μεγάλοι άνθρωποι και βασιλείς και αυτοκράτορες και
επιστήμονες και θεολόγοι και ποιμένες και ρωτάνε τον απλόν άνθρωπο, τι θα κάνω εδώ, τι θα κάνω εκεί. Μα με τη σοφία τους, με την επιστήμη τους, με τα αξιώματά τους, δεν μπορούσαν να βρουν τι πρέπει να κάνουν στο πρόβλημά τους. Και πάνε σε αυτόν τον άσημο άνθρωπο, ναι. Αυτός είναι ο πλούσιος κατά Θεόν άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει, ο Αγιοπνευματικός. Ας βιαστούμε, πάντοτε πρέπει, όπως είπα, με την ύψη να έχουμε τη μνήμη του. Δεν είναι μόνο όπως είπαμε η ευχή του Χριστού μας, αλλά να μιλητούμε τα μεγαλεία του Θεού, τα κλίματα του Θεού. Βέβαια είναι άβυζος. Σε ένα μέτρο μπορούμε να τα πιάσουμε και να βγάλουμε την ωφέλεια. Όταν σκεπτόμεθα θεωρητικά με την δύναμη την πνευματική που έχουμε από τον Θεό και πιάνουμε δια της γνώσης και σοφίας τα μεγαλεία αυτά και σωματικά βλέπουμε και πολλές, φτάνουμε να τα δούμε και καθαρά. Και λέμε αυτά πώς έγινε, πώς κρατιόνται, πώς διατηρούνται, ποιος τα κινεί, ποιος κάθωσε την πρώτη κίνηση, προ πόσων αιώνων μνημονεύτων έχουν ξεκινήσει, ποιος, γιατί στέκονται έτσι, πώς λειτουργούν. Κι όμως τα απολαμβάνουμε ή και εμείς είμαστε μέσα σε αυτή τη λειτουργία, αλλά δεν μπήκαμε μέσα κι εμείς να μπούμε κι εμείς σε αυτόν τον κύκλο των δικών τους για να δούμε τη σοφία του Θεού. Κι όμως είναι. Μπορούμε από εκεί να πάμε πιο πάνω, πιο πάνω, αλλά πάντα με το μέτρο της προσωπικής μας καταστάσεως. Δηλαδή, όπως λέω, βάσει Σακοσίως, ότι όταν θελήσει κανείς να δει στο Σταυρό πριν φτάσει δια του ονειδισμού του Χριστού, η οργή του Θεού επιπίπτει από αυτόν. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στα μέτρα, δηλαδή θέλουμε να φτάσουμε στη ψήμα μας και δια της γνώσεως πάμε, δια της μελέτης πάμε και δια συνοδεύεται και η ζωή μας ανάλογα. Επιτίθουμε, λέει, στην οργή του Θεού, δηλαδή τι, μας έρχεται ένα πνεύμα διαφορετικό. Λοιπόν, εκείνο βέβαια μας δίνει την πληροφόρηση, κατέβα πιο κάτω και στέκω στο μέτρο σου. Γιατί προχώρησες πολύ, έτρεξες, μα η καρδιά δεν γίνεται ανάλογα με το πώς κινείται ο νους. Η φαντασία, η γνώση, η καρδιά άργο θα εμφανθεί, ενώ πολλές φορές όμως ρέχνεται η λιγιότητα και βλέπεις χάρη και ξέρουμε πολύ καλά ότι θα κάνεις τη μονιά πέρα το μέτρο, χάνει τον έλεγχο του και γίνεται το τροχαίο. Γι' αυτό πάντα μέτρο. Ούτε στην υπερβολή, ούτε στην έλλειψη. Μέση οδό. Αλλά τη μέση οδό πώς θα την βρούμε. Δεν θα να ακολουθούμε, να ρωτούμε τον οδηγό μας. Καλό, πώς θέλουν οι πατέρες, οι υποτακτικοί, εκείνων των περασμένων χρόνων και εποχών, που ρωτούσαν τους για τρεις μπουκές νερό, πάτε, καλώς θυλώ, μήπως χρειάζεται περισσότερες να πάρω, ο λιγότερες. Με αυτό μας δίδασκαν με αυτά τα λόγια και τα παραδείγματα ότι μέτρο. Λοιπόν, ας γυρίσουμε πάλι στην ύψη μας και στην πίστη μας στον Θεό και στην Παναγία. Να αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε με πίστη στον Θεό και στην Παναγία, αλλά να βάζουμε και τον προσωπικό μας αγώνα. Βέβαια δεν βάζουμε όσο πρέπει.
ξεκινάω από τον εαυτό μου, τον Ομιλή Χεράφιλο. Δεν βάζουμε εκείνο που διαθέτουμε. Έχουμε και εφεδρεία μέσα μας, την οποία πότε μας βαρθάνει, πότε την αντιλαμβανόμεθα και δεν την διαθέτουμε. Γιατί χρειάζεται κάποιος, κάποια βία. Οι επιθυμίες μας τραβάνε προς τα κάτω. Αυτές μας έλκουν, αυτές μας εμποδίζουν. Λυκαινόμεθα κάτω από αυτές τις συστήσεις. Και αμέλεια έχει αίσθηση. Και τόσες άλλες. Και από εκεί μας βάζουν την ψεύτικη ειδονή και εκεί μένουμε και αμαρτάνουμε και δεν προχωρούμε. Είναι στα τελευταία χρόνια, θα δούμε πολύ δυσκολότερες μέρες. Μας περιμένουν πολλά δεινά, και ένα από τα δεινά, και ένα από τα κακά που ήδη όλοι το γνωρίζουμε, ότι ήρθαν εκείνα τα λόγια των πατέρων στην πράξη, που είπαν ότι θα έρθει καιρός, εποχή που οι άνθρωποι θα πάσχουν από το να ακούσουν λόγο Θεού, όχι λόγο του θρανίου, αλλά λόγο Θεού από ανθρώπους αυθεντικούς, από ανθρώπους όπως αυτοί που μας φύγανε και παλιότερα και πρόσφατα. Ήταν άνθρωποι με πνευματικότητα, με αυθεντία, με Άγιο Πνεύμα, με ζωή. Η πίστη στον ανθρώπο μεγάλη στα πρόσωπά τους. Οφειλούσαν πράγματι. Αλλά βλέπετε πως ερημώσαμε. Βλέπετε ότι και στον αγιότερο τόπο του κόσμου που είναι αυτό το Άγιο Όρος, είναι το αγιότερο μέρος. Βέβαια δεν λείπει και οι Άγιοι τόποι με τα Άγια προσκυνήματα με την ιδιαίτερη χάρη της αγιότητος. Υπό άλλης μορφής βέβαια και τοποθετήσεως αγιότερος ο τόπος εκείνος. Αλλά τούτος είναι της Παναγίας αγιότατος τόπος μοναστικής χάριτος. Γιατί ενώ περπάτησαν μοχθηροί πόδες, δηλαδή κοπιαστικοί, πόδες προκοπίασαν, που περπάτησα με πολύ κόπο σε αυτά τα μονοπάτια που εμείς οι σημερινοί τα περπατούμε τα μονοπάτια βέβαια και με τα πόδια αλλά και με τα αυτοκίνητα με τη σημερινή χρήση της κυκλοφορίας. Λοιπόν, και έτσι αυτός ο τόπος εδώ είναι ο αρχαιότερος από μοναστικής και πνευματικής αγωνιστικότητας και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να συνεχίσουμε όσο μπορούμε, έστω από μίλια μακριά, τα χνάρια, τις πατησιές αυτών των Αγίων Πατέρων μας. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και ας έχουμε υπομονή στους πειρασμούς. Ας μακροθυμούμε, ας προσευχόμεθα, περισσότερη προσευχή, και η προσπάθεια λιγότερο, όπως σας το είπα κι άλλοτε κατά τον Άγιο Γρηγόριο στο Θεολόγο, που είπε ότι οι παλιοί άνθρωποι, οι Άγιοι άνθρωποι κατέβαλαν περισσότερο κόπο στην προσευχή και λιγότερο στην προσπάθεια. Γιατί αφού η προσευχή φόρτισε τον δρόμο, δεν χρειαζόταν πολύ κόπο και έρευνα και αγωνία. Τώρα πας με λίγη προσευχή, θα μπαθέγγει και ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει. Καλώς περπατώ, έτσι πρέπει να το κάνω αυτό, έτσι το άλλο. Γιατί δεν φέγγει πολύ ο δρόμος, γιατί δεν βάζουμε πολύ προσευχή. Ζητάμε πράγματα κλπ. Αλλά δεν βάζουμε, δεν γονατίζουμε να σηκώσουμε χέρια και να κατεβάσουμε το φως προς τα κάτω, να φέξει το δρόμο και με λίγο κόπο να τοποθετηθούμε εκεί που είναι.